Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι οδηγητικό το σημερινό μας vlog και είναι εμπνευσμένο από τις απορίες και τα ερωτήματα που μου έθεσε χθες το βράδυ μέσω Instagram ένα νεαρό κορίτσι 18 ετών, αν θυμάμαι καλά την ηλικία της, η οποία παρακολουθεί τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Μου έγραψε ότι πρόσφατα τελείωσε η πρώτη της σχέση. Μία σχέση η οποία διήρκησε, ήταν μακρόχρονη σχέση, δηλαδή διήρκησε πάνω από ένα χρόνο, με ένα αγόρι με το οποίο ήταν πολύ ερωτευμένη στην αρχή και αυτή εξακολουθεί να νιώθει πως είναι ερωτευμένη μαζί του. Τη χώρισε όμως αυτός επειδή έφτασα σε ένα σημείο, όπως της είπε, να έχουν πολλούς καυγάδες και αυτή να συνεχίζει να κάνει πράγματα ή να λέει πράγματα που να τον εκνευρίζουν και της είπε καλύτερα να χωρίσουμε παρά να τσακωνόμαστε. Και μου είπε η κοπέλα ότι είχαν πολύ συχνά καυγάδες, αλλά μετά από κάθε καυγά του έπαιρνε κάποιες μέρες για να ηρεμήσει και να επανέλθει στη σχέση. Μου λέει τώρα έχει πολύ καιρό, έχει πολλές μέρες που μου είχε πει να χωρίσουμε και δεν έχει επιστρέψει πίσω, άρα νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Και με ρωτούσε πώς να το φέρει πίσω. Εγώ της έκανα περισσότερες ερωτήσεις για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στη σχέση της, ή μάλλον για να τη βοηθήσω να καταλάβει η ίδια τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στη σχέση της. Τη ρώτησα αν ο σύντροφος της, ο πρώην σύντροφος της, είχε θέμα διαχείρισης του θυμού του. Μου λέει ναι, θυμώνει πολύ, όταν θυμώσει εκρήγνεται, κάνει έκρηξη, λέει πράγματα τα οποία εκ των υστέρων μου λέει ότι δεν τα εννοεί, μου μιλάει πολύ έντονα, είναι υποτιμητικός και κάθε φορά λέει που τσακωνόμαστε, υποστηρίζει ότι εγώ φταίω που τσακωθήκαμε, ότι εγώ κάνω πράγματα για να τσακωθούν. Τη ρώτησα πώς αυτή διαχειρίζεται το θυμό της. Μου λέει εγώ δεν έχω θέμα με το θυμό μου, άμα κάτι δεν μ' αρέσει το λέω. Κατάλαβα ότι τα πράγματα τα οποία έφερναν τον νεαρό σε οργή ή οι αφορμές τις οποίες χρησιμοποιούσε ο νεαρός για την οργή του ήταν μικρά πράγματα, μηδαμινά πράγματα, κάθε φορά διαφορετικά, τα οποία η κοπέλα δεν θα μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αν πω αυτό ή αν κάνω το άλλο ή αν δεν πω αυτό ή αν δεν κάνω το άλλο, ο σύντροφος μου θα θυμώσει. Τη ρώτησα αν αναγνώριζε ότι είχε θέμα με το θυμό του. Μου λέει ναι, μου είπε ότι έχει θέμα με το θυμό του και σκεφτόταν να πάει σε ψυχολόγο, αλλά δεν έχει πάει, μου λέει, και δεν νομίζω να πάει. Υπάρχει κάτι, μου λέει, που μπορώ να κάνω για να τον φέρω πίσω? Εγώ της έθεσα το εξής ερώτημα. Είναι για το καλό της ψυχής σου και για το καλό της ψυχικής σου υγείας και ηρεμίας να τον φέρεις πίσω? Μήπως σου φέξε η τύχη δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς δεν είναι σε θέση να σχετιστεί υγιώς μαζί σου αποφάσισε να φύγει από μόνος του? Κάπου είδα γραμμένο ένα μιμ που λέει όταν οι τοξικοί άνθρωποι σε μπλοκάρουν ή σε χωρίζουν, είναι σαν να έχουν βγει τα σκουπίδια μόνο τους έξω, σαν να σου έχουν κάνει τη χάρη δηλαδή να σε απαλλάξουν από την τοξική και βλαβερή παρουσία τους χωρίς να χρειαστεί να κάνεις εσύ κάτι. Και όντως, στην περίπτωση που ο αδιάγνωστος μας χωρίσει, μας έχει κάνει τεράστια χάρη. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, να μην το συνειδητοποιούμε όσο είμαστε προσκολλημένοι πάνω στη σχέση, όσο είμαστε κολλημένοι πάνω στη σχέση, όσο η πρώτη μας και η μεγαλύτερη μας επιδίωξη είναι να διασώσουμε τη σχέση και όσο νομίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν θα είμαι καλά μόνος μου, δεν θα είμαι καλά μόνη μου, δεν μπορώ να επιβιώσω έξω από αυτή τη σχέση, θα είμαι πολύ δυστυχισμένος, θα είμαι πολύ δυστυχισμένη αν δεν έχω αυτή τη σχέση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το όφελος που έχουμε από το γεγονός ότι ένα άτομο αδιάγνωστο, ένας νάρκισσος ίσως, μας έχει χωρίσει. Αυτές τις μέρες διαβάζω αρκετά γύρω από τον ναρκισισμό, έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα και στο live του προηγούμενου Σαββάτου. Το επόμενο Σάββατο είπαμε ότι θα κάνουμε ένα live για το ποια χαρακτηριστικά έχουμε οι άνθρωποι που ελκυόμαστε από τους νάρκισσους γιατί, και τους αδιάγνωστους, γιατί συνήθως έχουμε μία προσωπικότητα, έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας ο οποίος κουμπώνει ψυχοπαθολογικά με τον τρόπο λειτουργίας τον ναρκισσιστικό. Δηλαδή, it takes two to tango. Χρειάζεται κάποιος ο οποίος να είναι νάρκισσος και κάποιος ο οποίος να είναι συνεξαρτώμενος, για παράδειγμα, για να δημιουργηθεί αυτό το εκρηκτικό μείγμα. Και θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα της διαχείρισης του θυμού σε ένα ζευγάρι
και το θέμα της διαχείρισης ενός καυγά. Αν σε ένα καυγά μέσα σε μία σχέση, αυτός ο οποίος έχει τις εκρήξεις οργής, αυτός ο οποίος χαλάει την ηρεμία του ζευγαριού, χαλάει τη γαλήνη του ζευγαριού, γιατί έχει ενοχληθεί από μια φράση που έχει ακούσει, από μια ερώτηση που του έχει γίνει, από μια πράξη, μια αμέλεια του της συντρόφου του, εκείνο το πρόσωπο το οποίο είναι το πρώτο που θα χαλάσει το θετικό κλίμα ανάμεσα στο ζευγάρι, αν μετά τον καυγά δεν παραδεχτεί το λάθος του, δεν παραδεχθεί ότι παραφέρθηκε, δεν πάρει την ευθύνη για το γεγονός ότι τα αρνητικά του συναισθήματα τα έβγαλε πάνω στην σύντροφό του, τότε αυτός ο καυγάς δεν θα οδηγήσει το ζευγάρι στην καλυτέρευση της σχέσης τους και στην εξέλιξη τη δημιουργική της σχέσης, αλλά θα απομακρύνει το ζευγάρι περισσότερο και θα δημιουργήσει περισσότερο φόβο και συσσωρευμένη στενοχώρια στο πρόσωπο που ήταν ο αποδέχτης του καυγά, του θυμού του άλλου προσώπου. Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα, είναι ένα από τα συναισθήματα, τα πρωταρχικά που έχει ο άνθρωπος, από τα βασικά συναισθήματα. Δεν είναι κακό συναίσθημα ο θυμός, είναι ένα προστατευτικό συναίσθημα, το οποίο όμως κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν ή δεν θέλουν να το διαχειριστούν, γιατί χρειάζεται πολύ πνευματικότητα και πολύ υπευθυνότητα to own your anger. Να σου ανήκει ο θυμός σου και να διαχειρίζεσαι το θυμό σου. Χρειάζεται να παραδεχτείς, για παράδειγμα, ότι αυτό με θυμώνει, αυτό το πράγμα με έχει θυμώσει επειδή αισθάνομαι μειονεκτικό. Αυτό που μου είπες, για παράδειγμα, με έχει θυμώσει επειδή έχω ανασφάλειες ή επειδή αισθάνομαι μειονεκτικά ή επειδή έχω κάποια αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν τα έχω διαχειριστεί και έρχονται στην επιφάνεια. Σε καμία περίπτωση δεν μας φταίει ο αποδέκτης του θυμού μας για την πρόκληση του θυμού μας. Ο θυμός μας είναι ένα δικό μας συναίσθημα, το οποίο αν εμείς δεν το έχουμε διαχειριστεί, αν εμείς έχουμε καταπιεστεί προκειμένου να μην εκφράσουμε το θυμό μας και να μην οριοθετήσουμε μια κατάσταση, αν παραμένουμε, για παράδειγμα, σε μια προβληματική κατάσταση, σε μια προβληματική σχέση, λόγω του ότι έχουμε το φόβο να μείνουμε μόνοι μας, ή αν καταπιεζόμαστε ώστε να μην εκφράζουμε τα θέλω μας, να μην βάζουμε τα όρια μας και να μην είμαστε ξεκάθαροι στο τι θέλουμε γιατί δεν θέλουμε σε μια σχέση επειδή έχουμε άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί συναισθηματικά τον άλλον άνθρωπο μπορεί να μην δείχνει το θυμό του ή να μην μιλάει για το θυμό του, να μην εξωτερικεύει το θυμό του εγκαίρως και με υγιείς τρόπους, επειδή δεν θέλει να δείξει κακό πρόσωπο στον άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται για τα συναισθήματα του θυμού τους, ντρέπονται για τα συναισθήματα μειονεξίας ή ανασφάλειας που μπορεί να βιώνουν και πολλές φορές αρνητικά συναισθήματα, τα οποία είναι ντροπιαστικά για το ίδιο το πρόσωπο, μπορεί να βγαίνουν προς τα έξω υπό τη μορφή της οργής και υπό τη μορφή των εκρήξεων θυμού, ακριβώς επειδή το πρόσωπο που βιώνει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν έχει την υπευθυνότητα, δεν έχει την πνευματικότητα, δεν έχει το θάρρος και δεν έχει την καλή θέληση να δουλέψει πάνω στα συναισθήματά του. Και εμείς θυμώνουμε, όλοι οι άνθρωποι θυμώνουν, δεν έχει κανέναν άνθρωπο που να μην θυμώνει. Αν όμως βρίσκουμε τον εαυτό μας να έχει ξεσπάσματα οργής, ξεσπάσματα θυμού, σημαίνει ότι κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας, κάποια πράγματα στην εσωτερική μας ζωή δεν είναι ισορροπημένα και χρειάζεται να ψυχοψαχτούμε. Ένας άνθρωπος που έχει εκρήξεις θυμού, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει και οι οποίες δημιουργούν θέματα στη ζωή του και στις σχέσεις του, χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Είναι απαραίτητο να κάνει ψυχοθεραπεία προκειμένου να εντοπίσει τα αίτια του θυμού του, ο οποίος προφανώς είναι συσσωρευμένος για να βγαίνει από μόνος του στην επιφάνεια, για να έχει ζωή από μόνος του, πρέπει να εντοπίσει τα αίτια του θυμού του και διαμέσου της ψυχοθεραπείας να μάθει να διαχειρίζεται υγιώς το θυμό του. Αυτό είναι απαραίτητο. Ο νεαρός αυτός είπε στην κοπέλα πως είχε σκοπό να κάνει ψυχοθεραπεία, στο τέλος όμως δεν έκανε ψυχοθεραπεία και ανταυτού χώρισε τη φιλενάδα του, τερμάτισε τη σχέση
προκειμένου να μην θυμώνει. Τα κακά νέα είναι ότι θα εξακολουθεί να θυμώνει. Αυτή τη φορά όμως θα θυμώνει με καινούριους ανθρώπους και θα θυμώνει με καινούριες αφορμές. Είναι μεγάλη παγίδα, τεράστια παγίδα, να πιστέψουμε ότι εμείς αποτελούμε την αιτία για το θυμό των άλλων ανθρώπων. Ο συσσωρευμένος θυμός στον κάθε άνθρωπο, ο οποίος βγαίνει προς τα έξω με μια κρυχτική μορφή, έχει αίτια τα οποία βρίσκονται στη σχέση του ανθρώπου εκείνου που θυμώνει με αυτόν τον τρόπο με τον εαυτό του. Δεν έχει να κάνει με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό τον λόγο βλέπετε κάποιους ανθρώπους, για παράδειγμα, οι οποίοι μπορεί να πάνε σε μια δημόσια υπηρεσία να εξυπηρετηθούν και να θυμώσουν, να τα βάλουν με τον εργαζόμενο εκεί στη δημόσια υπηρεσία, να κάνουν εκρήξεις θυμού, να αντιδράσουν και να λειτουργήσουν με τρόπους οι οποίοι είναι δυσανάλογοι με το ερέθισμα και με τη σχέση που δεν έχουν με τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί πέρα. Λένε να βγάλουν ένα θυμό πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μέσα στη ζωή τους, δεν έχουν λειτουργήσει επίτηδες απέναντι τους έτσι. Δηλαδή ένας άγνωστος δεν σε ξέρει, δεν έχει σχέση μαζί σου. Άρα δεν έχει κάνει κάτι επίτηδες προς εσένα. Αν είναι ρε παιδί μου αυτός που σε σερβίρει ή αυτός που σε εξυπηρετεί, αν είναι παλιό χαρακτήρας και δεν σου φέρεται καλά, είναι δικό του πρόβλημα, δεν έχει να κάνει με σένα. Μιλώντας για νάρκισσους, οι νάρκισσοι έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι αυτό που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη πολύ κομπλεξική και θεωρούν ότι οτιδήποτε που δεν τους αρέσει και λέγεται από ανθρώπους προς εκείνους έχει να κάνει με το ότι τους υποτιμούν, ότι τους μειώνουν ή ότι θέλουν να τους θίξουν. Ακόμη και αν είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και εντελώς άσχετο με εκείνους, εντελώς άσχετο με τον τρόπο που νομίζουν ότι λέγεται. Λοιπόν, η κοπελίτσα αυτή έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι αυτή έφταιγε για το θυμό του πρώην σύντροφου της και ότι ο λόγος που τη χώριζε ο πρώην σύντροφος της ήταν επειδή αυτή τον ενευρίασε. Παρόλο που μου είπε ότι εγώ προσπαθούσαμε μαζί να βρούμε τρόπους ώστε να μην θυμώνει, προσπάθησα, λέει, εγώ να συμπεριφέρομαι διαφορετικά για να μην τον ενοχλώ, για να μην του προκαλώ το θυμό. Αγάπη μου, αν ο άλλος έχει μέσα του θέμα με θυμό, εάν κουβαλάει μέσα του ένα τόνο κομπλεξιλίκι, αν έχει μέσα του ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν έχει το θάρρος να πάει στη ψυχοθεραπεία να τα διαχειριστεί και τα εξοραίζει και τα ελαχιστοποιεί τα δικά του αρνητικά συναισθήματα και προβάλλει πάνω σου τη δική του ανικανότητα να διαχειριστεί την οργή του, ό,τι και να κάνεις, όσο προσεκτικά και να συμπεριφέρεσαι, όσο πολύ και να σμικρύνεις τον εαυτό σου ώστε να χωρέσεις τα καλούπια που σε βάζει, πάντα θα βρίσκει λόγους, πάντα θα υπάρχει μια αφορμή για να ξεσπάει το θυμό του πάνω σου. Και ο λόγος που το κάνει είναι επειδή δεν έχει μάθει και δεν έχει το θάρρος και δεν έχει την υπευθυνότητα και δεν κάνει τη σκληρή δουλειά να μάθει να διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα και ανταυτού όταν αυτά γίνουν πολλά, όταν αυτά, όταν το επίπεδο των αρνητικών συναισθημάτων ψηλώσει πολύ, τότε κάνει μία έκρηξη και κάνει εμετό τα αρνητικά συναισθήματα πάνω στους άλλους ανθρώπους, νιώθει μία προσωρινή ανακούφιση και συνεχίζει στην πορεία να μαζεύει ξανά αρνητικά συναισθήματα και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση ούτε να καταλάβει ότι στενοχωρεί τους άλλους και κακοποιεί τους άλλους με αυτή του τη συμπεριφορά, ούτε πρόκειται να μάθει τρόπους να διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα ώστε να μην τα κάνει εμετό πάνω στους άλλους, ούτε πρόκειται να σεβαστεί τους άλλους ανθρώπους, γιατί ζει στο δικό του τον κόσμο, όπου είναι κρίμα, όπου είναι καημένος, όπου είναι θύμα, όπου έχει βρει αυτή τη φιλενάδα, η οποία είναι απρόσεχτη, η οποία δεν ξέρει να μιλάει καλά, η οποία δεν είναι ευγενική, η οποία δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο και κάνει τον τεράστιο λάθος να νευριάζει αυτόν τον καλότατο άνθρωπο, ο οποίος θα ξεσπάσει μετά με οργή πάνω της και θα την επαναθυματοποιήσει μετά. Και θα της πει, εσύ φταίς που εγώ ξέσπασα με οργή πάνω σου, εσύ φταίς που εγώ σου φώναξα, εσύ φταίς που εγώ κατέβασα τα μούτρα μου,
Εσύ φταίς που εγώ έγινα ψυχρός απέναντί σου. Εσύ φταίς γιατί με έκανες να θυμώσω. Δεν φταίω εγώ που είμαι παλιό χαρακτήρας. Δεν φταίω εγώ που έχω παλιό συμπεριφορά. Δεν φταίω εγώ που δεν έχω την υπευθυνότητα να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Φταίς εσύ. Το μόνο φταίξιμο που έκανες εσύ ήταν που παρέμενες σε εκείνη τη συνεχιζόμενη συναισθηματική κακοποίηση. Έχουμε πει ξανά όμως ότι είναι όπως την ιστορία με τον Βάτραχο και την Κατσαρόλα, ότι όταν ο Βάτραχος μπει στην Κατσαρόλα και το νερό είναι κρύο και ζεσταίνεται σιγά σιγά, δεν το παίρνει ήδη ότι θα καεί μέχρι που ήδη έχει καεί. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε αν ο τρόπος που διαχειρίζεται το θυμό του ο ή σύντροφος μας είναι υγιής? Πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε? Γιατί σίγουρα, είπαμε, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στα ζευγάρια, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα ζευγάρια, και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που καυγαδίζει ένα ζευγάρι ή κάθε φορά που ένας σύντροφος, μια σύντροφος θυμώνει με τον δυσύντροφό του, ότι αυτή είναι μια ναρκισιστική οργή και είναι μια τέτοια περίπτωση στην οποία βγάζει τα αποθυμένα του, τα αποθυμένα αρνητικά του συναισθήματα πάνω στον άλλο χωρίς καμία συναίσθηση. Αν μετά τον καυγά, ο άνθρωπος ο οποίος θύμωσε, ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τον καυγά τον ξεκινάει αυτός ο οποίος χάνει την ψυχραιμία του, αυτός ο οποίος σταματάει να μιλάει ήρεμα και κατανοητά, αυτός ο οποίος ξεκινάει να κατηγορεί, αυτός ο οποίος ανεβάζει τους τόνους, αυτός ο οποίος σπάει την οικειότητα, αυτός ο οποίος γίνεται ξένος και αποξενώνει τον την σύντροφό του. Δηλαδή, κάποιος σύντροφος μπορεί να κάνει ένα παράπονο, να πει κάτι που δεν του αρέσει μέσα στη σχέση, χωρίς όμως να γίνει ψυχρός, χωρίς να γίνει απόμακρος, χωρίς να γίνει κακός. Δηλαδή, χωρίς να έχει ένα βλέμμα ψυχρό, παγωμένο και εντελώς ασύνδετο. Ο καυγάς ξεκινάει όταν το πρόσωπο, ξεκινάει όταν το πρώτο πρόσωπο σπάζει αυτή τη συνδεσιμότητα του ζευγαριού, αυτή τη σύνδεση του ζευγαριού. Μπορεί μετά να πει ότι εγώ την έσπασα αυτή τη σύνδεση γιατί εσύ έκανες ένα παράπονο, που εσύ μπορεί να το έκανες το παράπονο σου μιλώντας ήρεμα και μιλώντας με χαμηλούς τόνους. Μπορεί να έκανες το παράπονο σου ήρεμα. Ο άλλος αμέσως επήρε τζάψε, που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο. Αμέσως έγινε άλλος. Έγινε ένας ψυχρός, απόμακρος, ξένος άνθρωπος. Εκείνος ξεκινάει τον καυγά. Τον καυγά δεν το ξεκινάει εκείνος που έδωσε την αφορμή, όχι την αιτία, για να γίνει ο καυγάς. Όταν εκείνος που ξεκίνησε τον καυγά, μετά το πέρας του καυγά έρχεται και αναγνωρίζει ότι δεν το διαχειριστήκε ορθά, έρχεται και ζητάει ειλικρινές συγγνώμη για τον τρόπο που αντέδρασε, έχει την όρεξη και την ταπείνωση να καθίσει να συζητήσει, να ακούσει πώς ένιωσε ο σύντροφός του από τον καυγά, να δείξει συμπόνια για το πώς ένιωσε ο σύντροφος του μετά τον καυγά. Παρόλο που μπορεί να νιώθει ενοχές, να μην κατηγορεί τον σύντροφό του ότι είναι υπερευαίσθητος ή ότι αυτά που μου λες τώρα μου τα λες για να νιώθω άσχημα και μου τα λες για να νιώθω τύψεις και γιατί μου το κάνεις αυτό. Συνήθις συμπεριφορά νάρκης σου, ξεκινάει τον καυγά, μετά το πέρας του καυγά έρχεται και κάνει προσέγγιση χωρίς καμία αναφορά στην ανάληψη ευθύνης. Και όταν ο σύντροφος που προσεγγίζεται λέει «έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, με κουράστηκα, ήταν πολύ δύσκολο για μένα αυτό που βίωσα», «α, δεν είναι τίποτα, τι λες τώρα, όλα τα ζευγάρια τσακώνονται και οι γείτονες τσακώνονται, όλοι τσακώνονται, πώς τα μεγαλοποιείς αυτά τα πράγματα, εδώ στο μυαλό σου είναι όλα, κοίτα τι ωραία που είμαστε τώρα, μην τα συζητάς αυτά, στα περάσανε, κοίτα τι αγαπημένοι που είμαστε». Και δείχνει μια πλήρη αναισθησία ως προς το τι έχει βιώσει ο σύντροφος που ήταν αποδέχτης της οργής και δεν έχει καμία διάθεση να αναλύσει ή να προσπαθήσει να καταλάβει γιατί θύμωσε τόσο πολύ και οπωσδήποτε να δεχθεί την αλήθεια του ότι χρειάζεται βοήθεια και ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Αυτά ήθελα να πω στο σημερινό βίντεο. Ότι είναι κόκκινη σημαία σε μία σχέση να έχουμε ξεσπάσματα θυμού και ξεσπάσματα οργής από ένα σύντροφο που λειτουργεί με ναρκισιστικό τρόπο, ο οποίος να επισύρει την ευθύνη για την οργή του στην σύντροφό του και να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, εάν μας χωρίσει, μας έχει κάνει τεράστια χάρη. Τεράστια χάρη.
Αυτά. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια και τις δικές σας απόψεις ή εμπειρίες που τη φωνή. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Mix and match το σημερινό βίντεο. Τριών βίντεο. Το πρώτο βίντεο είναι ένα vlog από την αρχή του 2022. Πρέπει να είναι το Γενάρη του 2022 το βίντεο εκείνο, το οποίο αφορά μία περίπτωση που ένας σύντροφος βγάζει το θυμό του πάνω στη σύντροφό του και την κατηγορεί εκ των υστέρων ότι εσύ φταίς που εγώ θυμώνω μαζί σου. Και σε αυτό το οδηγητικό προσπαθώ να δω τι μπορεί να συμβαίνει. Θα δείτε το αυτό το πρώτο βίντεο. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog σήμερα, το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μας, για κάντε. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το και με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn κλπ. Για να μεγαλώσει το κανάλι μας, να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε. Έχουμε πιάσει το τελευταίο χρόνο έτσι ζεστά το ζήτημα του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης και της δυναμικής στο σχέσιο με βάση αυτή την οπτική. Ένα εξαιρετικό ερώτημα που έχω δεχθεί πρόσφατα είναι για τις προβολές που κάνουν οι ναρκισσοί, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και πώς τις εντοπίζουμε και πώς προσπαθούμε να προστατευτούμε από αυτές. Υπενθυμίζω πως όταν μιλάμε για ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει στη ζωή τους να λειτουργούν εγωκεντρικά. Άνθρωποι οι οποίοι ορμόμενοι από μια επίσης τραυματική εμπειρία, με παρόμοιο τρόπο που οι συνεξαρτώμενοι ορμώνται, ξεκινούν από μια τραυματική παιδική ηλικία, πορεύονται στη ζωή τους με συναισθηματική, ψυχική και πνευματική τεμπελιά. Δηλαδή αρνούνται επίμονα να διαχειριστούν τους εσωτερικούς τους δαίμονες, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τα δικά τους ζητήματα, αποφεύγουν να διαχειρίζονται τα τραύματά τους, βγάζουν προς τα έξω μια εικόνα, είτε είναι μεγαλομανής νάρκισσοι, είτε είναι ευαίσθητη νάρκισσοι, μια εικόνα ανθρώπου ο οποίος ξέρει τι του γίνεται και είναι πολύ σίγουρος για τις απόψεις του. Στην πραγματικότητα όμως μέσα τους επικρατεί το χάος. Γιατί όταν έχεις ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα, ένα σωρό αρνητικές εμπειρίες, τραυματικές εμπειρίες μέσα σου, τα οποία τα άποθεις στο υποσυνείδητό σου, η απόθεση είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας του εγώ. Έχουμε μιλήσει ξανά για τους μηχανισμούς άμυνας. Οι μηχανισμοί άμυνας είναι τρόποι που χρησιμοποιεί το μυαλό μας προκειμένου να αποφύγουμε τον πόνο, οι οποίοι είναι χρήσιμοι την ώρα που συμβαίνει το τραυματικό γεγονός. Εάν όμως τους υιοθετήσουμε σαν τρόπο ζωής, είναι συμβιβαστικοί, συμβιβάζουν την ποιότητα της ζωής μας και στην περίπτωση των νάρκισσων και την ποιότητα της ζωής των γύρω τους. Λοιπόν, η αποφυγή του πόνου, η αποφυγή οποιασδήποτε πνευματικής εργασίας η οποία απαιτεί κόπο και πόνο, η απόθεση, η αποθώ σημαίνει ότι βγάζω από το συνειδητό μου επίπεδο, βγάζω από τη σκέψη μου τα πράγματα που με ενοχλούν, τα άποθω, τα σπρώχνω προς τα κάτω, τα σπρώχνω βαθιά στο υποσυνειδητό μου. Έχουμε μιλήσει ξανά για αυτή τη δομική απεικόνηση του μυαλού, που είναι το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Προσομοιάζεται με ένα παγόβουνο, που η μύτη του παγόβουνου είναι αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια, και είναι ένα τριγωνάκι που είναι πολύ πιο μικρό από την κυρίως μέρος του παγόβουνου που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.
Η μύτη του παγόβουνου είναι το συνειδητό μέρος, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι σκεφτόμαστε, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι πράττουμε. Και στο υποσυνείδητο είναι όλα εκείνα τα οποία δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε και τα έχουμε σπρώξει, τα έχουμε αποθήσει προς τα κάτω. Λοιπόν, είναι άρκεση, έχουν πολλά αποθυμένα. Έχουμε κάνει και άλλα βίντεο στο παρελθόν για να εξηγήσουμε το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της απόθυσης και τι σημαίνει αποθυμένα στο γλωσσάρι της ψυχολογίας. Και αυτή τη στιγμή σας έχω δώσει έτσι μια σύντομη περιγραφή του τι σημαίνει απόθυση και αποθυμένα. Λοιπόν, οι νάρκες έχουν πολλά ζητήματα μέσα τους. Ενώ μπορεί να παρουσιάζονται ως πολύ δυνατοί και πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και πολύ μαχητικοί, να κάνουν συνεχώς τους άλλους παρατηρήσεις, επικρίσεις, nagging, να σου λένε συνέχεια πώς ζεις έτσι τη ζωή σου, δεν είναι σωστό το ένα που έκανες, δεν είναι σωστό το άλλο που έκανες, αυτό που έκανες ήταν λάθος, δεν έπρεπε να πεις το ένα, δεν έπρεπε να κάνεις το άλλο. Παρατηρήσεις, επικρίσεις, υποτιμήσεις, nagging, gaslighting, όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, name it, τα χρησιμοποιούν οι νάρκισσοι στις διεπαφές τους με τους άλλους ανθρώπους. Και ενώ θα πει κάποιος, σκέφτεται κάποιος, πιστεύει κάποιος, νιώθει κάποιος ότι εάν ένας άνθρωπος έχει τόση πολύ σιγουριά για τη δική του κρίση, τόση ώστε να προσπαθεί να την επιβάλλει στους άλλους με τρόπους έτσι βίαιους ψυχικά, είπαμε τον τρόπιασμα, τον egging, έχουμε κάνει πολλά βίντεο για τον egging στο κανάλι πρόσφατα, egging που το έχουμε ονομάσει και προσβλημέντο, να σου λένε μια καλή κουβέντα, είσαι πάρα πολύ καλή, αλλά πρόσεξε το ένα, πρόσεξε το άλλο και να σου ρίχνουν τη χολή μετά το αλλά. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται στα θύματα των νάρκισσων ότι είναι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και έχουν μια καλή εικόνα για τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα μέσα τους έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορεί να φαίνονται προς τα έξω ότι έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό θυμάστε έχουμε κάνει το διαχωρισμό μεταξύ αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Και έχουμε πει ότι η αυτοεκτίμηση είναι η γενικότερη καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και η γενικότερη καλή σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Ενώ η αυτοπεποίθηση είναι η πεποίθηση ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να έχει ψηλή αυτοπεποίθηση, για παράδειγμα, στο ότι είναι ο ξερόλας που θα βάλει όλους στη θέση τους και θα πει σε όλους πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, έχουν εξαιρετικά, δραματικά χαμηλή αυτοεκτίμηση ή νάρκισσοι. Έχουν μια αφόρητη εσωτερική μιζέρια. Και όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια, μπορεί να βγουν στην επιφάνεια, εάν δεχθούν αυτό που λέμε ναρκισσιστικό πλήγμα. Δηλαδή, αν κάποιος τους καθυλώσει, τότε όταν δεις τους νάρκισσους κάτω, στις περίπτωση της σπάνια που παθαίνει ένας νάρκισσος κατάθλιψη, τότε θα το δεις σαν ένα πολύ μίζερο πλασματάκι χωρίς καμία χάρη. Δηλαδή τα ναρκισσίδια, όπως τα έχω αναφερθεί σε αυτά, έχω αναφερθεί στον όρο ναρκισσίδιο εδώ στο κανάλι. Η ναρκισσή στην ουσία πρόκειται για φοβισμένα ανθρωπάκια. Όταν αναφερόμαστε στο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αναφερόμαστε σε ανθρωπάκια φοβισμένα, τρομαγμένα, με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, γεμάτα συμπλέγματα κατωτερότητας, γεμάτα αρνητικότητα, γεμάτα φθόνο για τους άλλους, οι οποίοι παρουσιάζουν μία εικόνα διαφορετική από αυτή που έχουν μέσα τους και προβάλλουν αυτά τους τα αποθυμένα πάνω στα θύματα τους. Προβολή. Η προβολή είναι ένας συναισθηματικός μηχανισμός άμυνας. Η προβολή είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς, ότι αυτό που συμβαίνει μέσα μου το βλέπω να συμβαίνει στον άλλον. Και αν αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι ασκήμια, βλέπω ασκήμια πάνω στον άλλον.
Αν αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι κομπλεξιλίκη, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της αργό, θα προβάλλω πάνω στον άλλο το κομπλεξιλίκη μου, θα τον κάνω να νιώσει αυτός μειονεκτικά, να νιώσει αυτός κομπλεξικά. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, στην οποία εάν το θύμα του ναρκισσού, που μπορεί να είναι ένας συνεργάτης, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας ερωτικός σύντροφος, μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι ένας συγγενής, οποιοδήποτε είδους, το θύμα του ναρκισσού, που, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι ένα πρόσωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα πρόσωπο που έχει ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, με μεγάλη ευκολία θα αποδεχθεί την εικόνα την αρνητική που του προβάλλει ο ναρκισσός λόγω της χαμηλής του αυτοεκτίμησης και λόγω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας ή συνεξαρτώμενοι νιώθουν ότι δεν μπορούν μόνοι τους να αντέξουν τη ζωή τους και ότι χρειάζεται να συνδέονται με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος θα τους δίνει υπόσταση. Άρα αν εγώ είμαι ένα πρόσωπο μετάσης συνεξάρτησης και έχω μπει σε μία σχέση με έναν ναρκισσό, όταν συνεξαρτώμαι με τον ναρκισσό, με μεγάλη προθυμία παίρνω όλες του τις προβολές. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός νιώθει μειονεκτικά για την εμφάνισή του, μου συμπεριφέρεται εμένα με τέτοιο τρόπο, μου κάνει τέτοια σχόλια, με βλέπει με τέτοιο ύφος, μου κάνει nagging, ώστε καταλήγω να νιώθω εγώ μειονεκτικά για την εμφάνισή μου. Σας το έχω αναφέρει ότι μου έχει τύχει στο παρελθόν αυτό το εξής φοβερό, για να δείτε μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας ναρκισσός. Είχα κάποτε μία σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν με είχε πλησιάσει να με φλερτάρει για να δημιουργήσουμε τη σχέση, μου είχε πει ότι του αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαι παχουλή. Και εγώ, εδώ και αρκετά χρόνια, έχω αποδεχθεί το σωματικό μου βάρος, το σωματικό μου όγκο και νιώθω καλά είτε στα 70 κιλά, είτε στα 75, είτε στα 80, είτε στα 85, είτε στα 95. Στα 100 δεν νιώθω καλά και κάνω μια προσπάθεια και κατεβαίνω στα 95. Είμαι εντάξει με τα κιλά. Χωρίς να σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο λέω σε εσάς να μην προσέχετε τη διατροφή σας και την υγεία σας και να τρώτε ασύστολα και μη υγιεινά. Τρώω πολύ υγιεινά. Και έχουμε κάνει και κάποια βίντεο παλιότερα εδώ στο κανάλι για τη διατροφή του διαβητικού. Αγράψετε διατροφή διαβήτης Θέκλα στο search του YouTube. Θα σας βγάλει αυτά τα βίντεο, τα βίντεο στα οποία μιλάω για τη διατροφή που κάνω από τον καιρό που έχω διαγνωστεί με διαβήτη. Όπως και να έχει. Εγώ ήμουν μια χαρά με την εμφάνισή μου. Έρχεται και μου το λέει αυτό, παρόλο που είσαι παχουλή, σε πολύ ωραία κοπέλα και είσαι τυχερή γιατί έχει πέσει πάνω σε άντρα που του αρέσουν οι παχουλές. Και στην πορεία της σχέσης άρχισε να μου λέει ότι δεν είμαι αρκετά παχουλή για τα γούστα του. Άρχισε να σχολιάζει στο δρόμο κοπέλες οι οποίες ήταν πιο παχουλές από μένα και έλεγε πω πω τι ωραία αυτή η κοπέλα που μπορεί εγώ τότε να ήμουν, ξέρω εγώ, 85 κιλά και η κοπέλα αυτή να ήταν 100. Πω 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 τι ωραία αυτή, αλλά δεν μπορώ να σου πω εσένα να παχύνεις γιατί είσαι μεγάλη σε ηλικία και θα πάθεις τίποτα να πεθάνεις. Δηλαδή προσπαθούσε να με κάνει να νιώθω άσχημα ότι δεν είμαι αρκετά παχουλή. Δηλαδή, ακόμη και σε αυτό τον τομέα που μπορεί να πει κάποιος ότι έχω κάνει μια υπέρβαση και παρόλο που η pop κουλτούρα υποστηρίζει ότι μια γυναίκα που είναι στα δικά μου κιλά, είμαι 95 κιλά τώρα αυτή την περίοδο, τότε ήμουν 85, 90, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχω αποδεχθεί το βάρος μου και δεν είναι για πάρτι του που πάει. 10 κιλά. Είναι επειδή σταμάτησα να αθλούν μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, σου λέει, αυτή δεν έχει ζήτημα με το γεγονός ότι είναι παχιά. Ας της δημιουργήσω ζήτημα ότι δεν είναι αρκετά παχιά. Λοιπόν, είναι φοβερό και φυσικά δεν πρέπει εδώ να παραδεχτώ ότι ως συνεξαρτώμενη είχα φτάσει να νιώθω μειονεκτικά ότι δεν ήμουν αρκετά παχιά. Να. Θα αρχίσει να νιώθω μειονεκτικά. Και με ενοχλούσε ότι ακολουθούσε στο Instagram κοπέλες πολύ παχουλές και ότι έβαζε καρδούλες
σε κοπέλες, ξέρω εγώ, 20-30 κιλά πιο βαριές από μένα, οι οποίες έβαζα φωτογραφίες με σούρχα κλπ. Και αντί να του πω επιτόπου στο καλό, άνθρωπέ μου, δε, είσαι προβληματικός, τι είναι αυτές οι βλακίες και τι είναι αυτή η ασέβεια που δείχνεις προς το πρόσωπό μου, καθόμουν και στενοχωριόμουν. Στην εξάρτηση. Εδώ, πρόβλημα. Λοιπόν, ο Νάρκισσος προβάλλει πάνω του τα κομπλεξιλίκια μας. Για παράδειγμα, αν έχει θέμα με τη μόρφωση του και αν νιώθει ότι δεν έχει μορφωθεί αρκετά και δεν έχει κάνει ό,τι σπουδές που θα ήθελε να κάνει, θα μειώνει τις δικές μας σπουδές, θα μειώνει το πανεπιστήμιο από το οποίο έχουμε αποφοιτήσει, αν έχουμε αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο. Αν δεν έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο, θα λέει σχόλια μπροστά μας ότι η τάδε γκόμενα που είχα παλιά, που είχε πάει στο πανεπιστήμιο, είχε περισσότερο μυαλό από σένα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τον ίδιο, ό,τι νιώθει ο ίδιος ο Νάρκισσος, που ξαναλέω, όπως έχω πει και σε πολλά βίντεο, ο Νάρκισσος και ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας μπορεί να έχει μια γυναίκα. Και μια γυναίκα δεν είναι απαραίτητα οι άντρες μόνο που είναι ναρκισσοί, είναι περισσότεροι. Παρατηρείται ένας μεγαλύτερος αριθμός διάγνωσης ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας σε άντρες παρά σε γυναίκες. Όμως εδώ μιλάμε για τον ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, δεν μιλάμε για τη διάγνωση αυτή καθ' αυτή. Μπορεί και μια γυναίκα να έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Και γνωρίζω αρκετές γυναίκες που έχουν. Δυστυχώς. Γιατί για να το γνωρίζω πως έχουν, σημαίνει ότι έχω πέσει θύμα τους και μετά ξύπνησα. Λοιπόν, οτιδήποτε άσχημο νιώθει για τον εαυτό του, θα το προβάλλει πάνω μας. Οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα δεν θέλει να βιώσει, θα μας καταστήσει να το βιώσουμε εμείς, μέσω της προβολής. Μιλούσα προχθές με μια γυναίκα, η οποία είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ ιδιαίτερος, με την καλή έννοια. Ένα πλάσμα, ρε παιδί μου, που όταν το γνωρίζεις και αυτό που νιώθεις είναι ότι τι όμορφη ψυχή, τι ευγενική ψυχή, τι καλλιεργημένο πλάσμα κλπ. Η οποία γυναίκα αυτή είχε θέμα με συνεξάρτηση, εννοείται, και έζησε κάποια χρόνια της ζωής της με έναν Νάρκισσο. Μέχρι που ο Νάρκισσος τη χώρισε στα ξαφνικά, πριν κάνα χρόνο. Και μου λέει, υπάρχουν, μου λέει, κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα μου που τον θυμάμαι. Της λέω, τι θυμάσαι, κόρη μου, θυμάσαι τα καλά του, θυμάσαι τις καλές του στιγμές, τι θυμάσαι. Μου λέει, τις έχω πει, είναι φίλη μου, τις έχω πει να κάνεις ένα trailer, να κάνεις ένα βιντεάκι με όλες τις αρνητικές στιγμές που έχεις βιώσει με τον τύπο αυτό και να το παίζεις αυτό το τρέλ στο μυαλό σου κάθε φορά που σου έρχεται μία νοσταλγία ότι και καλά έχω χάσει τον σπουδαίο άντρα, να το παίζεις μέσα στο μυαλό σου, να σου περνάει. Τι αρνητικό έχεις να θυμάσαι? Μου λέει, θυμάμαι το αίσθημα ασφάλειας που είχα μαζί του. Και της λέω, είναι ψευδέσθηση ασφάλειας που ένιωθες μαζί του. Και επειδή είναι φίλοι μου, μπορώ να γνωρίζω πώς ήταν η σχέση τους και πώς ήταν ο ένας και πώς ήταν ο άλλος. Αυτός ήταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, παρουσιάζεται ως πολύ σπουδαίος και τρανός και πολύ επιτυχημένος στο χώρο των επιχειρήσεων όπου κινείται. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα ανθρωπάκι με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος παρουσιάζει μια εικόνα στους οικείους του, ξέρω εγώ, στη γυναίκα του, στην προγυναίκα του, παρουσιάζει σε εμάς όλους την παρέα, ξέρω εγώ, ότι ήταν πολύ επιτυχημένος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όμως στην πραγματικότητα, στη δουλειά του, είχε καταφέρει να μπει σε μια θέση που δεν του άξιζε εκείνη η θέση, αλλά το είχε καταφέρει χρησιμοποιώντας αθέμητα μέσα. Δηλαδή είχε μπάρμπα στην κορώνη και πήρε τη δουλειά που πήρε και οι φυστάμενοι του είχαν να λένε πόσο άσχετος ήταν, πόσο δεν καταλάβαινε τη δουλειά. Έβγαζαν οι φυστάμενοι τη δουλειά και αυτός παρουσιαζόταν ότι την έκανε αυτός ενώ την έκαναν οι φυστάμενοι του και μάλιστα τους έκανε τρομερές παρατηρήσεις, τους προσέβαλε.
τους έλεγε άσχετους, άχρηστους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή όλα αυτά που ήταν αυτός τα έλεγε στους υφιστάμενους του. Οι οποίοι μίλησαν οι άνθρωποι μετά. Ενώ μίλησαν στην πρώη γυναίκα του, μετά που τη χώρισε, της είπαν κοίταξε και εμείς αυτά ζούσαμε. Εγώ φυσικά που τον είχα γνωρίσει, κατάλαβα πως ήταν ένας ξερόλας ψευτοπαλικαράς. Μαζί είχα γνωρίσει το ζευγάρι. Δεν ήταν, δεν τους ήξερα πριν να συναντηθούν. Μαζί τους είχα γνωρίσει και έλεγα πως αυτή η τόσο καλλιεργημένη γυναίκα, η τόσο κομψή πνευματικά, δεν μιλάω για την εξωτερική κομψότητα μόνο, έτσι μια κομψή ψυχή, πως είναι με αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι... Ας μου επιτραπεί ο όρος, σας σατράπης, δεν ξέρω. Δηλαδή έβλεπες εκεί τη διαφορά της μέρας με τη νύχτα και έβλεπες αυτή τη γυναίκα να είναι προσιλωμένη πάνω του. Και αυτός να την κοροϊδεύει, να κάνει αστεία και καλά αστεία, δηλαδή νέγκινγκ εις βάρος της, να λέει ότι είναι ήρωας που είναι μαζί της και να λέει και ένα φιλαράκι του που είχε, το οποίο είναι έτσι πολύ... παρομοίου είδους. Ναι, η νάρκηση μπορεί να κάνουν παρέα, ναι. Μπορεί να κάνουν παρέα η νάρκηση. Αλλά δεν κάνουν ιδιαίτερα στενή παρέα. Κάνουν μία συμμαχία για να θίξουν άλλους ανθρώπους. Εάν θα μπουν σε μία σχέση πιο προσωπική μεταξύ τους, δείτε το βίντεο, δύο νάρκηση μαζί τη σχέση κάνουν. Τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και εξήγησα στην κοπέλα αυτή που μιλούσαμε προχθές. Της λέω, κόρη, έχεις αποδεχθεί τη λαθεμένη εικόνα που σου έδωσε αυτός για σένα, η οποία στην ουσία αντιστοιχεί στον ίδιο. Και της λέω, αν κάτσεις να αναλύσεις τα χρόνια όλα που είσαστε μαζί, εσύ είσαι αυτή που ουσιαστικά έδινες όλων των ιδεών την ασφάλεια στη σχέση, ακόμη και τη συναισθηματική ασφάλεια, ακόμη και τη ψυχική ασφάλεια και την κοινωνική ασφάλεια, όχι μόνο την οικονομική, εσύ είσαι που τα έδινες όλα αυτά. Κι όμως αυτός σου έκανε πλήση εγκεφάλου και σου έλεγε συνέχεια ότι χωρίς εμένα δεν θα τα καταφέρεις, χωρίς εμένα δεν μπορείς, δεν θα μπορείς χωρίς εμένα π.χ. να πας στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινε αυτός στο σούπερ μάρκετ και της λέει, εσύ τώρα έχει τόσα χρόνια να πας στο σούπερ μάρκετ, τον καιρό είμαστε μαζί, εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, πώς θα ψωνίζεις το σούπερ μάρκετ, πώς θα κουβαλάς τα ψώνια αν δεν με είχες εμένα. Και της λέω, κάθισε και σου είπε ένα σωρό βλακίες, σου έκανε μια πλήση εγκεφάλου για το ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος ανίκανος να διαχειριστείς τις υποθέσεις της ζωής σου μόνη σου. Στην ουσία το μόνο που έκανε ήταν να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και η γυναίκα του στέλνει και λεφτά για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Ναι. 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 Το έδινε την πιστοτική της για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, μάλιστα. Δηλαδή αυτή το πλήρωνε το σούπερ μάρκετ, αυτός έκανε το ψώνισμα. Αυτή πλήρωνε τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας κλπ. Και αυτός της έφερνε μια στο τόσο ακριβά δώρα. Δώρα επώνυμα. Για να δείχνει, κοίτα, εγώ έχω πάρει στη γυναίκα μου διαμαντένια σκουλαρίκια. Εγώ έχω πάρει στη γυναίκα μου μια επώνυμη τσάντα. Έχω πάρει στη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, ένα φουλάρι του οίκου τάδε που στοιχίζει τόσα. Για επίδειξη. Ενώ στην ουσία τα οικονομικά του γάμου τα κρατούσε η κοπέλα. Λοιπόν, είναι άρχισε. Έχουνε μέσα τους το χάος. Έχουνε μέσα τους τρομερά άσχημα αρνητικά συναισθήματα και κομπλεξιλίκη. Και όταν συνδέονται με άλλους ανθρώπους, προβάλλουν αυτά τους τα αποθυμένα και αυτό το χάος στους άλλους ανθρώπους. Αν οι άλλοι άνθρωποι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχουν μία τάση προς συνεξάρτηση, είναι πολύ πιθανόν ασμένος, δηλαδή με ευκολία και χωρίς αντίδραση και αντίσταση, να αποδεχθούν αυτή την αρνητική εικόνα που τους δίνει ο νάρκισσος για τον εαυτό τους, που είπαμε ότι ισχύει για τον ίδιο, αλλά δεν θέλει να το αποδεχτεί και το προβάλλει πάνω στους άλλους, να εσωτερικεύσουν αυτή την προβολή, να πιστέψουν την πλήση εγκεφάλου που τους κάνει ο νάρκισσος, ότι είναι ανάξι αγάπης, ανάξι σεβασμού, ανάξι χαράς κλπ. Και να βυθιστούν μέσα στα σκοτάδια του μυαλού ενός νάρκισσου και στην ουσία να κάνουν αυτό που έχουμε πει πολλές φορές για τους νάρκισσους, ότι βάζουν τους άλλους να κάνουν τις δικές τους δουλειές για αυτούς. Όχι. Όταν εντοπίσουμε την προβολή, τότε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και της καθημερινής προσπάθειας,
θα μάθουμε να λέμε όχι στο να προβάλλει οποιοδήποτε τα αποθυμένα του πάνω μας και θα κάνουμε συνειδητή προσπάθεια για να κάνουμε την αντίθετη πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε αυτή την αρνητική εικόνα που μας έχει δοθεί και να αγαπήσουμε ξανά τον εαυτό μας ή για πρώτη φορά τον εαυτό μας, να χτίσουμε δηλαδή μια υγιή αυτοεκτίμηση και άμυνες προκειμένου να μην πέφτουμε θύματα των προβολών του κάθε ακαλλιέργητου ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου ο οποίος τεμπελιάζει να λύσει τα ζητήματά του και τα προβάλλει πάνω στους άλλους. Και αφού λοιπόν έχουμε παρακολουθήσει το βίντεο για τις προβολές που κάνουν οι νάρκισσοι πάνω μας, νομίζω αυτό το collection παλαιότερων βίντεο που όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο collection ανεβάζω παλιότερα βίντεο στα οποία βελτιώνω τον ήχο και τα συνδέω μεταξύ τους. Κυρίως το ξεκίνησα αυτό το πράγμα επειδή χρειάστηκα κάποιες μέρες να μην φτιάξω καινούργια βίντεο λόγω του ταξιδιού στην Αθήνα. Αν σας αρέσει, φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και με άλλα βίντεο και μπορείτε να μου εισηγηθείτε και ποια βίντεο θα θέλετε να ανεβάσω ξανά με καλύτερο ήχο. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να προσθέσουμε και το βίντεο για τις προβολές που κάνουμε όλοι μας για να γίνει ένα καλό ξεκίνημα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog, το οποίο ελπίζω να έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τις προβολές που κάνουμε όλοι. Γιατί έχουμε ένα παλιότερο βίντεο στο οποίο μιλήσαμε για τις προβολές που κάνουν οι νάρκισσοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις προβολές που κάνουμε όλοι. Θυμάμαι όταν ήμουνα πολύ νεότερη, ίσως πριν 15 χρόνια, είχα διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο δεν ήταν βιβλίο ψυχολογίας ουσιαστικά, ήταν βιβλίο το οποίο ήταν στα πλαίσια της πνευματικότητας και είχε τίτλο The Dark Side of Light Chasers, η σκοτεινή πλευρά των κυνηγών του φωτός. Το βιβλίο αυτό το είχε γράψει μία κοπελά, αλλά αυτή ήταν κάποιο είδους πνευματική δασκάλα. Το βιβλίο αυτό πρέπει να γράφτηκε δεκαετία του 90, δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι. Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα, δεν μπορώ να κάνω Google search για να το βρω. Η οποία πήγαινε και έκανε σεμινάρια, ξέρετε, στην εποχή μετά την επανάσταση των λουλουδιών, μετά τη δεκαετία του 70 στην Αμερική. Αναπτύχθηκαν διάφορες έτσι κινήσεις, κινήματα δασκάλων, φιλοσοφιών ζωής, πνευματικού προσανατολισμού, φιλοσοφιών ζωής οι οποίες είχαν να κάνουν με τον Ινδουισμό, με το γιόγκα κλπ. Δεν ήταν ψυχολόγος η κοπέλα αυτή. Έχω πει και άλλες φορές όμως ότι η αλήθεια είναι μία και οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν είναι πολλοί. Κάποιοι δρόμοι είναι πιο εύκολο να σε οδηγήσουν στην αλήθεια, είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτοί οι δρόμοι, είναι λεωφόροι, δεν έχει πολλά στρίψιμα, και άλλους δρόμους που είναι πιο δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα μπορεί να διαβάζει με κριτική σκέψη τα πάντα και να πάρει κάτι θετικό από τα πάντα, ακόμη και από έναν άγνωσμα με το οποίο δεν συμφωνεί πλήρως. Λοιπόν, σε εκείνο το βιβλίο έλεγε η συγγραφέας ότι της έκανε εντύπωση ότι όταν πήγαινε και έκανε περιοδίες σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής που έκανε κάτι σαν σεμινάρια, πως κάνουμε εμείς τα σεμινάρια τα ψυχοεκπαιδευτικά, αυτή έκανε σεμινάρια στυλ της πνευματικής εξέλιξης, λέει της είχε κάνει εντύπωση ότι έβλεπε κάποιους ανθρώπους μέσα στο πλήθος που παρακολουθούσαν τη διάλεξή της, τους οποίους αντιπαθούσε πάρα αυτά. Δηλαδή χωρίς να τους γνωρίζει, χωρίς να έχουν συνομιλήσει, με το που τους έβλεπε τους αντιπαθούσε και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί μας ενοχλούν πράγματα πάνω στους άλλους, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση. Και γι' αυτό το βιβλίο του έχει τίτλο «The Dark Side of Life Chasers», «Η σκοτεινή πλευρά των κυνηγών του φωτός», γιατί ήθελε να μιλήσει για αυτό το φαινόμενο, ότι ακόμη και ένας άνθρωπος με πνευματικότητα, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κατακτήσει την αλήθεια, που προσπαθεί να κατακτήσει το φως, που είναι πολεμιστής του φωτός, τώρα
αυτός ο τίτλος μου φέρνει στο μυαλό τον Πάολο Κοέλιο, ο οποίος ήταν, Πάολο Κοέλιο νομίζω, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής μια περίοδο, και το βιβλίο του, το πρώτο που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, για πολλά χρόνια το είχαμε έτσι σαν φυλαχτό, θα μπορούσα να πω. Και επίσης το βιβλίο του, το ημερολόγιο ενός πολεμιστή του Φωτός, έχει πολύ χρήσιμα στοιχεία. Ο Πάολο Κουέλιο φυσικά μετά, όταν μετακόμισε στην Ισπανία και άρχισε να γράφει λογοτεχνία, κάπου εμένα με ξένησε, με παραξένεψε και σταμάτησε να με γοητεύει όπως με γοήτευε, ξέρω εγώ, στα 25 μου. Θεωρώ ότι ο Πάολο Κουέλιο είχε πάρει αρκετά πράγματα στα βιβλία του, που το πιο γνωστό είναι ο Αλχημιστής. Εμένα μου άρεσε πολύ και το ημερολόγιο των πολεμιστών του Φωτός. Μου άρεσε πολύ και εκείνο που έλεγε για έναν ποταμό, στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα και έκλαψα και λοιπά. Τέτοια βιβλία τα οποία είχαν έτσι ένα πνευματικό προσανατολισμό. Νομίζω ότι διάβαζα αυτά τα βιβλία στη φάση που έβγαινα από τη θρησκευτικότητα, την ορθόδοξη χριστιανική θρησκευτικότητα, και επειδή όταν ήμουν μαθήτρια και όταν ήμουν φοιτήτρια είχα διαβάσει όλα τα γεροντικά που ήταν γραμμένα μέχρι τότε, είχα ξεσκονίσει όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Θυμάμαι διάβαζα κάτι βίους Αγίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, κάποιοι έτσι που είχαν έτσι πολύ ωραίες κουβέντες μέσα, πολύ ωραία έτσι φιλοσοφημένα και πνευματικά λόγια που μου άρεσαν πολύ, και μετά όταν ξέφυγα από την θρησκεία του στυλ να είμαι θρησκευόμενη και να ακολουθώ με προσήλωση όλα όσα λέει η θρησκεία, τότε διάβαζα και Κουέλιο, ήμουν εφηβός, διάβαζα και Κουέλιο, διάβαζα και αυτά τα άλλα που σας έλεγα. Είχα διαβάσει και ένα βιβλίο το οποίο με είχε αναπαύσει αρκετά, γιατί είχε ωραίες κουβέντες, η ασκητική της αγάπης για μία Ελληνίδα μοναχή, ξεχνάω και το όνομα της τώρα, ένα μαύρο βιβλίο, έτσι ωραίο μαύρο βιβλίο, χοντρό, η ασκητική της αγάπης. Δεν θυμάμαι τώρα το ποια είναι, αλλά εσείς αν έχετε τέτοια διαβάσματα και αν τα έχετε διαβάσει, και σε εκείνο το βιβλίο μιλούσε για μία γυναίκα η οποία ήταν επιστήμονας, ήταν Ελληνίδα που είχε σπουδάσει κάτι στο εξωτερικό και μετά έγινε ιεραπόστολος και μια γερόντισσα. Και ήταν έτσι ωραία τα λόγια της και ήρεμα. Θεωρώ ότι οι πνευματικοί άνθρωποι από όλους τους χώρους και αν προέρχονται έχουν ένα παρόμοιο τρόπο σκέψη. Α, επίσης διάβαζα και τα βιβλία των γερόντων στο Έσεξ, του Πατρός Σοφρονίου κλπ. Κλπ, που ήταν έτσι και πολύ δύσβατα βιβλία. Τέλος πάντων, δεν απορρίπτουμε τίποτα. Εγώ τα διάβαζα γιατί ήμουνα μία θρησκόληπτη που προσπαθούσα να καταλάβω πράγματα και προσπαθούσα να έχω μία ομαλή μετάβαση από τη θρησκοληψία στην επιστημογνωσία. Μιλάω για την προσωπική μου πορεία τώρα αυτή τη στιγμή, το ότι ειρήνευε εμένα τη δικιά μου την ψυχή. Πλέον δεν διαβάζω τέτοια βιβλία. Είμαι σκεπτικίστρια όσον αφορά τέτοια βιβλία, γιατί θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα βιβλία έχουν μέσα πνευματικότητα από το σούπερ μάρκετ. Με πρώτο και καλύτερο το βιβλίο Το Μυστικό, το οποίο το διάβασα μόλις βγήκε και μου έκανε τη χειρότερη εντύπωση και εξακολουθεί να μου την κάνει μέχρι σήμερα, ότι είναι αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές στο κανάλι, θετική τοξικότητα. Και ξαναλέω, συμβουλές πνευματικότητας από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη σκοτεινή πλευρά των κυνηγών του Φωτός. Αυτό που έλεγε η συγγραφέα του βιβλίου της είναι ότι τα πράγματα τα οποία μας ενοχλούν πάνω σε ανθρώπους που μόλις έχουμε γνωρίσει είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με εμάς. Για να βλέπουμε έναν άγνωστο άνθρωπο και αμέσως να μας είναι αντιπαθητικός ή αποθητικός, ή να μην τον γουστάρουμε, χωρίς να μας μιλήσει, χωρίς να έχουμε κάποια επαφή. Αυτό που βλέπεις κάποιον στο Instagram π.χ., βλέπεις το προφίλ του, βλέπεις τις φωτογραφίες του, ή βλέπεις κάποιον σε ένα χώρο, είσαι σε ένα μπαράκι, κάθεται απέναντι, το βλέπεις, ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
είναι σε ένα χώρο που δεν έρχεστε σε άμεση επαφή, δεν ανταλλάζετε κουβέντες, δεν αλληλεπιδρά άμεσα μαζί σου. Παρατηρείς κάποιον άνθρωπο, όταν λέει παρατηρείς κάποιον άνθρωπο και σε ενοχλεί, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είτε έχει κάποια καλά στοιχεία που θα ήθελες πολύ να έχεις και είσαι ένας παλιοχαρακτήρας, ίσως νάρκισσος και φθονείς αυτά τα καλά στοιχεία που έχει, ή μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις, ο οποίος όμως να έχεις κομπλεξιλίκια μέσα σου, να έχεις θέματα που δεν τα έχεις επιλύσει, να έχει κομμάτια της προσωπικότητας σου και του εαυτού σου που δεν σου αρέσουν. Οπότε άμα τα βλέπεις πάνω στον άλλον, στην πραγματικότητα άμα νομίζεις πως τα βλέπεις πάνω στον άλλον, τότε να σε ενοχλούν. Δεν σου φταίει ρε φίλε ο Α και ο Β διάσημος ή ανθυποδιάσημος που έχεις δει να αποστάρει μια φωτογραφία στο Instagram ή που έχεις δει να κάνει μια συνέντευξη, να δίνει μια συνέντευξη σε μια εκπομπή ή να παρουσιάζει μια εκπομπή. Δεν σου φταίει ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος αν εσύ το βλέπεις και λες κοίτα τι κακομαθημένος, κοίτα τι έτσι, κοίτα τι αλλιώς, σημαίνει κάτι βλέπεις δικό σου πάνω σε εκείνον τον άνθρωπο. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε πραγματική σχέση και που στην πράξη μπορεί να βιώσουμε μια συγκεκριμένη τοξικότητα από εκείνους τους ανθρώπους προς εμάς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας είναι άγνωστοι και εμείς τους παρατηρούμε. Όταν παρατηρούμε αγνώστους ανθρώπους και νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα, κάνουμε προβολές. Προβάλλουμε τα θέματα που δεν μας αρέσουν πάνω μας, πάνω στους άλλους. Για σκεφτείτε το και θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας.